Όταν παρεμβαίνει μια κρίση τέτοιου μεγέθους, με την αίσθηση του επίγοντος, με την αίσθηση του ότι χανόμαστε, οι πολιτικοί λειτουργούν με την ψυχολογία των πολιτικών. Σημαίνει ότι προσπαθούν να λάβουν αποφάσεις, δεν θέλουν να κατηγορηθούν ότι ήταν αδρανείς, έχουν ίσως πολλές φορές, αν είναι οι κυβερνώντες, αντιπολιτευτική πίεση ότι δεν κάνατε αρκετά, έπρεπε να έχετε κάνει περισσότερα. Οι επιστήμονε επίση βρίσκονται σε αντίστοιχη πίεση, ειδικά οι επιστήμονε που βρίσκονται σε επιτροπέ που πρέπει να γνωμοδοτήσουν και να συμβουλεύσουν. Έχουν το άγχο ότι α, μπορεί να μου πούνε ότι έγινε μια καταστροφή, σκοτωθήκαν τόσοι άνθρωποι, πεθάνανε. Ποιο ήταν υπεύθυνο, ποιο ήταν στην επιτροπή, εσύ. Άρα, εσύ φταίει γι' αυτό. Άρα, λοιπόν, υπάρχει η πίεση και προ τα μέλη επιτροπών, ακόμα και αν πρόκειται για ικανότατου επιστήμονε να μεγιστοποιήσουν τι συμβουλέ τους ω προ την επιθετικότητα των μέτρων. Με το άλοθη ότι αν προτείνω το μέγιστο, το πιο αυστηρό, το πιο δρακόντιο, μετά δεν θα υπάρχει κανένα να μου πει ότι δεν έκανε κάτι. Μα πώ, εγώ έκανα. Εγώ κατέστρεψα τη χώρα τελείω για να κάνω κάτι. Έκανα το μέγιστο. Εδώ λοιπόν δημιουργείται μία αρρωστημένη σχέση, την οποία θα πρέπει να προσέξουμε και οι επιστήμονες και η πολιτική. Ο σκοπό μα αυτή τη στιγμή δεν είναι να δικαιολογηθούμε. Ο σκοπό μα αυτή τη στιγμή δεν είναι να πούμε καταστρέψαμε τη χώρα, καταστρέψαμε τον κόσμο, αλλά βλέπετε, κάναμε το μέγιστο. Το μέγιστο μερικέ φορέ μπορεί να είναι το πλέον καταστρεπτικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το lockdown, το μεγαλύτερο μέρο τη σοβαρή επιστημονική κοινότητα συμφωνεί ότι είναι μια καταστρεπτική λύση. Όχι για την οικονομία, αυτό δεν το συζητάμε, το έχετε δει πολύ σαφώ ότι είναι καταστρεπτικό, και ειδικά για την Ελλάδα, που δεν είναι η χώρα που η οικονομία τη θα ανθίσει όταν κλειστούμε όλοι μέσα, όπω η Silicon Valley που έχει όλε τι εταιρείε που μετατρέπουν τη ζωή μα σε κάτι διαδικτυακό. Είναι η οικονομία που θα καταστραφεί πλήρω. Αλλά ακόμα και για την υγεία. Για την υγεία το lockdown φαίνεται ότι καταστρέφει και σκοτώνει περισσότερε ζωέ από ό,τι μπορεί να σώζει. Και είναι ακόμα και αμφίβολο αν μπορεί να σώσει καν ζωέ. Το lockdown έχει σκοπό να περιορίσει την κινητικότητα και τις εκθέσεις των ανθρώπων ο ένας τον άλλον. Θα δούλευε αν το lockdown ήταν με τη μορφή ότι είμαστε ρομπότ, έχουμε κάποιο διακόπτη στην πλάτη, έρχεται κάποιος μας τον γυρίζει και επί τρεις εβδομάδες ή με ένα μήνα ή όσο αποφασίζεται τελικά να γίνει το lockdown, μένουμε στη θέση μας. Ξυπνάτε μετά από τρεις εβδομάδες. Δεν μπορώ να σας μολύνω, δεν μπορείτε να με μολύνετε. Στην πράξη ένα lockdown σημαίνει ότι περίπου ο μισό πληθυσμός, σε κάποιες χώρες μάλιστα ακόμα περισσότερο, που αναγκάζεται να συνεχεί να ζει σε εξωτερικούς χώρους, να εργάζεται, να εργάζεται κάτω από συνθήκες οι οποίες ευνοούν τη διάδοση της πανδημίας, είναι οι άνθρωποι που είναι απαραίτητοι σε όλους μας, είναι οι ήρωες, είναι οι άνθρωποι που θα δουλέψουν σε εργασίες όπως επεξεργασία κρεάτων, παραγωγή και συσκευασία λαχανικών, που εγώ θα κάθομαι στον υπολογιστή μου και θα κάνω υψηλή επιστήμη και θα τρώω και θα χαίρομαι, ενώ αυτοί θα είναι έξω στην κοινότητα, στη βιομηχανία, στον χώρο που δουλεύουν για να αφήσουν εμένα να ζήσω. Είναι κατά κάποιο τρόπο λοιπόν σαν να έχω στείλει αυτού του ανθρώπου να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή, ενώ οι πλούσιοι ευμαρεί άνθρωποι σαν και εμένα κάθονται πίσω από τον υπολογιστή του και παρακολουθούν τον αριθμό των κρουσμάτων και τον αριθμό των θανάτων. Ακόμα χειρότερα, σε όλε τι χώρε, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να βγουν έξω, να πακεταριστούν στα λεωφορεία, να γίνουν σαρδέλε στη στάση του λεωφορείου ή μέσα στο λεωφορείο, το προφίλ υγεία του είναι πολύ χειρότερο από το δικό μου. Είναι λοιπόν σε μεγάλο βαθμό άτομα mm. τα οποία μια κοινωνία που σέβεται τον εαυτό τη θα έπρεπε να του προστατεύσει περισσότερο παρά εμένα που δεν το χρειάζομαι τόσο πολύ. Το lockdown προστατεύει αυτούς που δεν χρειάζονται να προστατευτούν τόσο πολύ και δεν προστατεύει αυτού που πρέπει να προστατευτούν. Δεν κάνει τίποτα για τα γυροκομεία, δεν κάνει τίποτα για τα νοσοκομεία, δεν κάνει τίποτα για τι ευπαθεί ομάδε που αναγκάζονται να δουλέψουν στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Ακόμα χειρότερο, μεταφέρει την μάχη σε εσωτερικό χώρο. Ο κορονοϊό είναι ένα ο οποίο θριαμβεύει σε εσωτερικού χώρου. Είναι ένα που αντιμετωπίζεται πολύ καλύτερα σε εξωτερικό χώρο.